Σήμερα, καλό μήνα, καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε να λίγο στην υπόθεση αυτή των ναρκωτικών. 33 κιλά, λοιπόν, σε μία αποσκευή, σε δύο αποσκευές. Πού ήτανε? Ναι, ήταν σε δύο αποσκευές. Μία αποσκευή στο κάθε πρόσωπο. Συνολικά ήταν 28 νέλος συσκευασίες οι οποίες έχουν εντοπιστεί. Είναι λίγο περισσότερο από 33 κιλά κάνναβης. Αυτό προέκυψε μετά από πληροφορία από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και σε συνεργασία με τις τελωνιακές αρχές. Ανακόπηκαν τα πρόσωπα αυτά, έγινε έρευνα και εντοπίστηκε αυτή η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Αρκετές λεπτομέρειες έχει ήδη αναφέρει ο κύριος Νάνος, οπότε... Είναι ο θεμόνιος ρεπόρτερ της ΠΑΦΟΥ. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Βλέπουμε εδώ και τις φωτογραφίες και τα λοιπά. Για παράδειγμα, κανονικά δεν βάζουν σε κάποια συγκεκριμένα μέρη της βαλίτσας ή ήταν δύο βαλίτσες γεμάτες μόνο με ναρκωτικά και δεν είχαν τίποτα άλλο, είναι καμουφλάζ, ας πούμε? Νομίζω βλέπετε και στις φωτογραφίες ότι είναι αδύνατο να καμουφλαριστούν σε κρύπτες. Ήταν δύο αποσκευές, ήταν εξ ολοκλήρου γεμάτες με, με αυτή την ποσότητα ναρκωτικών. Δεν είχαν κάτι άλλο μαζί τους, είχαν αυτές τις δύο βαλίτσες, μάλιστα. Ήρθαν να κάνουν τη δουλειά και να φύγουν. Ναι, ακριβώς. Σήμερα αναμένεται ο Διευθύνων Δικαστηρίου. Συνεχίζονται οι εξετάσεις. Όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει και εσείς, αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πού θα κατέληγε αυτή η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, από πού προήλθε. Είναι στα πλαίσια της διερεύνησης. Μάλιστα. Όλες αυτές οι εξετάσεις. Ναι. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη ποσότητα να πούμε. Περισσότερα από 33 κιλά ναρκωτικά. Τώρα.